Στο Σύνταγμα έστειλαν το μήνυμά τους μέσα από τη μουσική και το χορό. Στη Θεσσαλονίκη μέσα από τις κόκκινες κορδέλες. Και στην Πάτρα μέσα από τη στάση σιωπής. Εκατοντάδες άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού ένωσαν τις φωνές τους και έδωσαν το παρόν σε μεγάλες πόλεις της χώρας για να βρουν λύση για τον κλάδο τους. Είμαστε εδώ γιατί μας ενώνει ένας κοινός σκοπός και αυτός είναι να σταθεί στο ύψος που του αρμόζει ο πολιτισμός. Το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης του πολιτισμού έδωσε η Ελίνα Μενδώνη. Στις 18 Μαΐου ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι. 1η Ιουνίου τα θερινά σινεμά. 15 Ιουνίου τα μουσεία. Ενώ στις 15 Ιουλίου θα μπορούν να πραγματοποιούνται συναυλίες και παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, πάντα τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Είμαστε ο κλάδος ο οποίος δεν εργαζόμαστε από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος. Δουλεύουμε όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν δουλεύουν, αργίες. Δεν θέλουμε ένα απολυτιστικό τοπίο στην Ελλάδα εξαιτίας της πανδημίας. Δεν θέλουμε ένα απολυτιστικό καλοκαίρι το 2020. Μέχρι τώρα τουλάχιστον 45.000 εργαζόμενοι στον πολιτισμό έχουν λάβει το επίδομα των 800 ευρώ, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις σε δράσεις του πολιτισμού από τις αρχές Απριλίου. Δίνουμε χαρά στον κόσμο, διασκεδάζουμε τον κόσμο, θα πατούμε για εμείς να ζούμε σαν άνθρωποι. Και αυτό το διάστημα όλο ακούγαμε τους εργαζόμενους, μιλήσαμε μαζί τους, βρισκόμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Προγραμματίσαμε διορθωτικές κινήσεις ώστε να συμπεριληφθούν όσο γίνεται περισσότερο. Επιπλέον ανακοινώθηκε η δυνατότητα για πρόβες κινηματογραφικών ταινιών από τις 18 Μαΐου, ενώ η κυβέρνηση δημιουργεί για πρώτη φορά Μητρώο Καλλιτεχνών. Τα σχολεία τώρα είναι έτοιμα να ξαναυποδεχθούν μαθητές, δηλώνει η Υπουργός Παιδείας εν ώψη της επιστροφής στα θρανία τη Δευτέρα των μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου. Ήδη στα περισσότερα σχολεία έχουν ολοκληρωθεί οι απολυμάνσεις, ενώ έχουν αποσταλεί και μεγάλες ποσότητες αντισηπτικών. Με σαφείς κανόνες ασφαλείας για την επαναλειτουργία των σχολείων, επιστρέφει πρώτη ή τρίτη Λυκείου την προσεχή Δευτέρα. Μέσα στις τάξεις πρέπει να υπάρχει απόσταση μεταξύ των θρανίων, όπως και 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ μαθητών καθηγητών. Ενώ τίθεται όριο μαθητών 15 άτομα ανά αίθουσα. Είμαστε έτοιμοι σαν σχολείο, έχουμε πρόγραμμα για τη Δευτέρα, έχουμε πάρει οδηγίες να ενημερώσουμε τα παιδιά. Συνήθως την πρώτη μέρα θα την αφιερώσουμε στην ενημέρωση των παιδιών. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Πρέπει να σας πω ενδεικτικά ότι αντισηπτικά έχουν φτάσει στους δήμους της χώρας και ήδη έχουν πάει στα περισσότερα σχολεία της χώρας, προκειμένου ακριβώς να υπάρχουν σε όλες τις σχολικές μονάδες που θα επαναλειτουργήσουν από Δευτέρα. Σας θυμίζω ότι έχουμε φροντίσει για καθαρισμό των σχολικών μονάδων και μέσα στην ημέρα, όχι μόνο μετά το πέρας σχολικού ωραρίου. Για την αποφυγή συνωστισμού, οι μαθητές θα βγαίνουν διάλειμμα σε διαφορετικές ώρες, αλλά και διαφορετικό προαύλιο, ενώ δεν θα επιτρέπονται τα ομαδικά παιχνίδια. Πρώτον, σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο. Δεύτερον, διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος στο προαύλιο. Τρίτον, φυσικός αερισμός των αιθουσών στο διάλειμμα. Και τέλος, απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Συνεργεία από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει την απολύμανση σε χώρους αιθουσών λυκείων της Πάτρας εν ώψη της επανέναρξης της σχολικής χρονιάς. Από νωρίς το πρωί στα σχολεία πραγματοποιείται απολύμανση και παραδίδονται είδη καθαρισμού. Εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων παρέδωσαν είδη καθαρισμού και απολύμανσης προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές τη Δευτέρα με ασφάλεια. Στην κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται επίσης ότι θα είναι κλειστά τα κηλικεία, καθώς ότι δεν θα πραγματοποιούνται και εκδρομές.